Λοιπόν, μαζί μας τώρα και έχουμε δύο παίκτες από τον Απόλλωνα. Είναι ο Γιάννης ο Αλεξανδράκης και ο Μάνος ο Κανδεράκης. Μάνο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Γιάννη, καλησπέρα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τον Μάνο. Πώς είναι οι πρώτες προπονήσεις, δύσκολες έτσι, μετά από τόσο καιρό αποχή? Είναι δύσκολο για μένα συγκεκριμένα κιόλας, επειδή έχω ένα δίχρονο αποχής λόγω ενός τραυματισμού. Είναι ακόμα πιο, να το πω έτσι, νιώθω πολύ έντονα συναισθήματα. Χαιρόμαστε που είμαστε εδώ, χαιρόμαστε που έχουμε ξεκινήσει και προσπαθούμε μέρα με την μέρα να γινόμαστε καλύτεροι. Το έχουμε ανάγκη, γιατί με όλα αυτά που συμβαίνουν είχαμε καιρό αποχής. Προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο και να βελτιωνόμαστε μέρα με τη μέρα. Πάντως είστε μια παρέα, μια οικογένεια έτσι. Έτσι ακριβώς. Είμαστε παιδιά που είμαστε αρκετά χρόνια μαζί, νέες προσθήκες από την Ακαδημία, παιδιά που επιστρέψαν ενώ ήταν παλαιότερα εδώ πέρα. Είμαστε μια παρέα, ναι. Ωραία. Γιάννη, πώς είναι οι πρώτες προπονήσεις? Ξεκίνησε θεωρώ φυσιολογικά όπως τις προηγούμενες χρονιές. Εντάξει, φέτος ξεκινήσαμε λίγο νωρίτερα σε σχέση με πέρσι. Θεωρώ ότι έχουν ξεκινήσει δυνατά, γιατί όλα τα παιδιά που έχουν έρθει και οι καινούργοι και οι λίγο πιο παλιοί που είναι και τα παιδιά που ήρθαν από την Ακαδημία έχουν μπει δυναμικά. Θεωρώ ότι έτσι πως το περιμέναμε έχουν ξεκινήσει. Πώς ήταν η πορεία της ομάδας? Μπορούσε ο Απόλλωνας να τερματίσει πιο ψηλά? Εννοείται αυτό. Ξεκινήσαμε δυνατά. Μετά υπήρξε μια πτώση της πορείας μας. Θεωρώ λογικό. Παίξατε πολύ καλά με τους πρωτοπόρους. Ναι. Τους δυσκολέψαμε αρκετά στην έδρα μας και την Ηλιούπολη και το Ρουφ. Και τους τράχωνες, όπως θυμάμαι, και τα σούρμενα. Εντάξει, είχαμε κάνει μια κοιλιά μετά τα Χριστούγεννα, βασικά από τον Νοέμβρη και έπειτα. Κατά τη γνώμη μου, αναμενόμενο, έφυγαν και αρκετά παιδιά, χωρίς να το χρησιμοποιώ σαν δικαιολογία, αλλά εντάξει, όλες οι ομάδες του να αποχωρούν κάποιοι παίχτες τα Χριστούγεννα, είναι αναμενόμενο να υπάρξει μια πτώση στην απόδοσή τους. Εννοείται πως θα μπορούσαμε να τα πάμε καλύτερα, αλλά εντάξει, κοιτάζουμε τη φετινή χρονιά. Στόχος τη φετινή σεζόν? Στόχος μας μέρα με τη μέρα να γινόμαστε καλύτεροι. Όσο ψηλότερα μπορέσουμε να πλασαριστούμε στον πίνακα, τόσο το καλύτερο για εμάς. Θα το κυνηγήσουμε με κάθε κόστος. Να είμαστε υγιείς, με αυτά που συμβαίνουν να μπορέσουμε να παίξουμε φέτος και ό,τι καλύτερο το ευχόμαστε. Ωραία. Και τώρα, επειδή είμαστε μόνοι μας, δεν μας ακούει κανείς, πες μου τι παράπονα έχεις από τον προπονητή, από τον coach, από τον Χρήστο τον Βλάχο. Είναι πολλά τα παράπονα. Είναι καλός. Είναι πολύ καλός. Και άνθρωπος και προπονητής. Έχει μεγάλο μερίδιο ευθύνης με θετικό όμως πρόσημο για αυτό που συμβαίνει εδώ και νομίζω. Όλοι τον αγαπάμε και τον ακούμε σε ό,τι και αν πει και κάθε απόφαση και αν πάρει τη θέση μου. Γιάννη, εσύ, δεν μας ακούει κανείς, να ξέρεις. Ακριβώς έτσι προς τα βγει ο Μάνος. Είναι ο κύριος, ο κύριος εκφραστής όλες τις ιδέες της ομάδας από τότε που ήρθε πριν 4-5 χρόνια, αν θυμάμαι καλά. Τον αγαπάμε όλοι και είμαστε σαν οικογένεια εδώ και χρόνια. 2-3 χρόνια είμαστε στην ομάδα, τρίτος χρόνος. Από την πρώτη μέρα που ήρθα, σε όλα τα παιδιά έδειξε ότι, είναι μέλος, ότι πρέπει να είναι μέλος της οικογένειας και τους έδειξε πως πρέπει να είμαστε όλοι μια αγκαλιά. Οπότε, ωραία. Τα ίδια με τον Μάνο. Στόχος της ομάδας, Γιάννη? Καταρχάς να βελτιωνόμαστε. Στο νέο πρωτάθλημα. Όπως μας λέει και ο coach, να βελτιωνόμαστε αγώνα με αγώνα. Και εννοείται να τερματίσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται στο βαθμολογικό πίνακα, να κάνουμε μια πολύ καλύτερη χρονιά από την περσινή. Αλλά κυρίως να βελτιωνόμαστε, δηλαδή και ατομικά και σαν ομάδα, σε σύνολο. Ωραία. Κλείνοντας, τι θέλεις να πεις στους φιλάθλους που θα έρχονται να παρακολουθούν την ομάδα? Αρχικά εύχομαι να μπορούν να έρχονται στο γήπεδο, γιατί με αυτά που συμβαίνουν δεν ξέρω αν θα είναι εφικτό. Υγεία, και εδώ θα είμαστε να προσφέρουμε όσο καλύτερο θα μπορούμε, δουλεύοντας κάθε μέρα. Ωραία. Γιάννη? Και εγώ πάνω κάτω τα ίδια. Να μπορέσουν να έρθουν καταρχάς, επειδή λόγω της κατάστασης θεωρώ ότι θα είναι δύσκολο. Αλλά πιστεύω, άπαξ και υπάρχει αυτή η δυνατότητα, θα είναι η ομάδα που έχει κοινωνικό σύνολο, θα προσελκύει αρκετό κόσμο, θεωρώ. Και ότι θα είναι ωραίο το θέαμα και θα μπορούν να απολαύσουν το ποδόσφαιρο γενικά. Οπότε είναι ευπρόσδεκτη. Ωραία. Ίνδαλμά σου. Με ποιον θα ήθελες, ας πούμε, να... Μεγάλο ποδοσφαιριστή. Έλληνα ποδοσφαιριστή. Θεωρώ εγώ προσωπικά έναν από τους καλύτερους αυτή τη στιγμή τον Κωνσταντο Φορτούνη. Μου αρέσει πολύ, μου ταιριάζει στο στυλ παιχνιδιού. Από διεθνές επίπεδο, Μέση. Μέση. Δεν το συζητάμε. Εσύ, για... Εγώ... Άρα είσαι Ολυμπιακός. Ναι, Ολυμπιακός δηλώνω. Ολυμπιακός. Ωραία. Και εγώ Ολυμπιακός. Ειδωλό μου θεωρώ τον Μασούρα, επειδή ξεκίνησε και αυτός από χαμηλά, δηλαδή από γάμα εθνική, από ηλυσιακό. Θα ήθελες κι εσύ εννοείται, να κάνεις την... Εννοείται αυτό. Ανέβηκε σιγά σιγά σταδιακά, Πανιόνιο, Εθνική Ελλάδα, τώρα στον Ολυμπιακό και έδειξε από εκεί που ήταν ο υποτιμημένος ουσιαστικά πέσε και που δεν τον υπολόγιζαν ότι έκανε μια περσινή χρονιά πολύ δυνατή και απέδειξε όλους ότι ανήκει στον Ολυμπιακό και ότι είναι δίκαια είναι μέλος. Τώρα από την Ευρώπη ο Εμπαπέ μου αρέσει εμένα, επειδή παίζουμε και στην ίδια θέση. Αυτά. Ωραία. Και ο Μέση, εννοείται, εντάξει, όπως είπε και ο Μάνος. Και κάτι τελευταίο για τον Γενικό Αρχηγό, τον Φίλιππο τον Κοτσάφτη.
Είναι διακοπές τώρα, θα το δει ελπίζω το βίντεο. Πάνω κάτω αντίστοιχα πράγματα με αυτά που είπα και για τον coach. Υπήρξε δηλαδή, αρχηγός ο Φίλιππας. Υπήρξε αρχηγός, προσωπικά για μένα υπήρξε και είδωλο. Δηλαδή με εκείνον μεγάλωσα στα αποδυτήρια και τον έχω σαν εικόνα, ότι ήταν πάντα εδώ σημαία για την ομάδα. Και τη βοηθούσε και συνεχίζει να τη βοηθάει με όλες τις δυνάμεις. Στο λέω γιατί σπανίζει. Τώρα εσύ έχεις πάρει τη θέση του. Είσαι ένας εκ των αρχηγών. Εντάξει, σπανίζει πραγματικά. Άνθρωποι σαν τον Φίλιππο στον χώρο του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου σπανίζουν. Όταν λέμε ότι αγαπάει ανιδιοτελώς μια ομάδα και συγκεκριμένα τον Απόλλωνα, είναι λίγοι αυτοί οι άνθρωποι που χαρίζουν διάθεση, ώρες, το ενδιαφέρον τους. Κάνει άπειρα πράγματα που δεν φαίνονται και είναι πάρα πολύ σημαντικό χρανάζι για την ομάδα. Εσύ, Γιάννη. Και εγώ θεωρώ ότι ο Φίλιππος είναι ένας άνθρωπος που έχει προσφέρει πολλά στον Απόλλωνα και ως παίχτης, που ήταν αρχηγός όπως είπατε, και τώρα ως γενικός αρχηγός. Όλα τα παιδιά όταν έρχονται τα αγκαλιάζει και τους κάνει να νιώσουν ότι είναι μια οικογένεια. Όπως και ο Μάνος έχει προσφέρει πάρα πολλά και τώρα ουσιαστικά προσφέρει πάρα πολλές ώρες, τα απογεύματα γενικά στην κανονική περίοδο, αλλά ακόμα και τώρα. Θεωρώ ότι σπάνιοι γενικοί αρχηγοί υπάρχουν στα τοπικά πρωταθλήματα, στα ερασιτεχνικά που αφιερώνουν τόσο χρόνο για μια ομάδα ουσιαστικά και θεωρώ ότι τον Απόλλωνα τον έχει σαν δεύτερη οικογένειά του. Ωραία. Καλή σεζόν, παιδιά, με υγεία. Πάντα επιτυχίες. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας.